λέει ποτέ τίποτα. Δεν λέει, ρε, εσύ μ' αρέσει αυτό το χρώμα, μην το ξαναλλάξει πάλι, ας μείνουμε σε αυτό. Το καστανό του αρέσει και γενικά του αρέσουν οι καστανές γυναίκες. Δηλαδή, σπάνια θα τον ακούσω να μου πει για μια ξανθιά, τι ωραία γυναίκα. Δεν το έχει πει ποτέ. Είναι το στυλ του, όχι. Το στυλ του είναι αυτό, τα πιο μεσογειακά χρώματα. Για τη Σαρλίζ Θερόν, νομίζω, για εκβράζει μια δυναμία. Αλλά ως εκεί. Οπότε με προτιμάει καστανή έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω ότι 10 από εσάς μπορείτε να κερδίσετε από μία σειρά της L'Oréal, που με αφορμή της Ίσης που είναι σήμερα εδώ, προσφέρει L'Oréal δώρο για εσάς. Πρέπει να μας στείλετε mail στο eleni4@alphatv.gr και περιέχει το δώρο σας αυτά όλα που βλέπετε μπροστά σας. Δηλαδή, τη βαφή στο χρώμα της Ίσης, κραγιόν, μάσκαρα, μολύβι. Και δεν μου έχετε πει ακόμα τι είναι το σωληνάριο που βλέπω. Είναι κρέμα. Αλλά και ποιος να ξέρει, είπα να δω εγώ. Μισό λεπτάκι να δω εγώ τι είναι. Να ξέρουμε και τι σας δίνουμε. Λοιπόν, κάτι μαγικό. Είναι μια κρέμα. Τι λέει για το δέρμα. 24 ώρε. Ενυδατική. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι τα δώρα σας για 10 τυχερές φίλες. Θέλω να μου πεις πραγματικά. Μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα συνεχόμενης δουλειάς. Μέχρι στιγμή, στη φετινή σεζόν, είσαι χαλαρή. Εντάξει, ξεκουράζεσαι. Καμιά φορά λες, γκρινιάζουμε όταν δουλεύουμε και λέμε, πω και λίγο να μπορούσαμε, να. Και όταν έρχεται η ώρα λες, κάτι λείπει από τη ζωή μου. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Νομίζω ότι θα έρθει αυτή η στιγμή που θα το πω, αλλά για την ώρα, επειδή είναι και η L'Oréal και κάνουμε πολλά πράγματα, ξέρεις, ακόμα είμαι στο τρέξιμο με αυτά, θα κάνω καμιά φωτογράφηση. Τώρα ξεκίνησα να ήρθα σε σένα. Μέχρι τώρα δεν ήθελα να βγω στην τηλεόραση. Νομίζω ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι έτσι. Δηλαδή, όταν τελείωσε πέρυσι η σεζόν, ήθελα πάρα πολύ να απομακρυνθώ από όλο αυτό. Δηλαδή, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για μένα και ήθελα να αποστασιοποιηθώ. Γιατί λες ότι ήταν δύσκολη? Γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη. Για ποιο πράγμα? Για αυτή τη χρονιά. Γιατί, τι εννοείς δεν ήσουν προετοιμασμένη, βρε Σύση? Είσαι στη δουλειά τώρα πάρα πολλά χρόνια. Και ένας άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο, πια είναι προετοιμασμένος. Και για τα δύσκολα και για τα εύκολα. Όχι, εγώ δεν ήμουν. Γενικά την είχα πολύ μυθοποιημένη τη δουλειά στο μυαλό μου. Δηλαδή? Περνούσα πάρα πολύ ωραία γενικά στη δουλειά. Και μάλιστα όταν τελικά κλείσαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε το πρωινό Αντένα, σκεφτόμουν στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν περάσει από εκεί μετά από σένα και μιλάνε για αυτή τη χρονιά και λένε πόσο δύσκολο ήταν και πόσο, ξέρεις, το κουβαλούσαν σαν βάρος και ότι τελείωσε. Και έλεγα, μα καλά, τι λένε. Γιατί, ας πούμε, ήταν δύσκολο να κάνεις? Για μένα ήταν όνειρο ζωής να κάνω το πρωινό Αντένα. Ναι, και θέλω να σου πω όμως, μισό λεπτά, γιατί εσύ πρωινό δεν ήταν η πρώτη φορά που έκανες. Έτσι. Ναι, το πρωινό του Αντένα ήταν η πρώτη φορά που έκανα. Μα τι διαφορά έχει? Πρωινό και πρωινό. Εντάξει, αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά το πρωινό παραμένει όχι, πρωινό. Για κάποιο και λόγο. Εσύ μέσα. Για είσαι κάποιο αυτή λόγο. Που είσαι. Ναι, και εγώ σου λέω δεν το καταλάβαινα. Έλεγα γιατί γκρινιάζουν, ας πούμε. Και μετά, όταν μπήκα σε αυτή την ιστορία, είπα. Α, γι' αυτό. Δηλαδή, για ποιο, δεν κατάλαβα. Είναι. Εσύ νομίζω ότι έχεις μπει σε ένα. Δεν ξέρω, σε ένα mood που το ζεις τόσο πολλά χρόνια που είσαι ok με αυτό. Δηλαδή συμβαίνει παράλληλα με σένα, χωρίς να σε επηρεάζει. Εγώ δεν είχα μάθει να είμαι τόσο στοχοποιημένη. Δηλαδή μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο όποτε ανοίγω την τηλεόραση να ακούω κάποιον να μιλάει τόσο άσχημα για μένα. Δεν είχα εξοικειωθεί με αυτό. Και επειδή για κάποιο λόγο αυτό το πρωινό τραβάει πάρα πολύ τα φώτα, δηλαδή. Όποιος και να το κάνει, μα πραγματικά όποιος και να το κάνει, είναι στο στόχαστρο. Και δέχεται πολύ έντονη κριτική και πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Εγώ δεν είμαι φτιαγμένη από αυτά τα υλικά. Δηλαδή. Βρεσίσιμο, μισό λεπτάκι, βρεσίσιμο. Μισό λεπτάκι. Λέει, θες να μου πεις ότι ποτέ δεν είχες ξανακούσει κριτική η οποία δεν σου ήταν ευχάριστη? Δηλαδή, πώς γινόταν αυτό? Ήσουν πάντα τόσο προστατευμένη? Εγώ θυμάμαι ότι από την αρχή που πρώτα βγήκα στη τηλεόραση και μέχρι και σήμερα. Δεν έχω μάθει να με χαϊδεύουν. Εντάξει. Το ξέρω. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι με επηρέασε πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Άφησα τον εαυτό μου να το πάθει αυτό. Δηλαδή, για μένα η περσινή χρονιά χωρίζεται σε δύο περιόδους. Την πρώτη περίοδο, που συνέβαινε όλο αυτό και μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ, δεν είχα μάθει έτσι και δεν ήταν κάτι που ήθελα, ούτε που επιδίωκα. Δεν εννοώ την κριτική, εννοώ το
να σε περιμένουν στη γωνία, δηλαδή να τρέμεις για οτιδήποτε πεις ή κάνεις, ότι όλα μπορεί να είναι λάθος, ότι... Δηλαδή μου είχε γίνει... φοβόμουν να μιλήσω, ας πούμε. Έλεγα, Χριστέ μου, τι θα ακούσω, ότι θα... Ξέρεις. Μετά έφτασε η στιγμή που είπα ως εδώ, δηλαδή το έπαθα αυτό στη μέση της χρονιάς. Mm. Συνέβαλαν και κάποια άλλα πράγματα εξωτερικά από τη δουλειά που με βοήθησαν να το κάνω αυτό. Και όταν μπήκε αυτή η γραμμή, ήταν για μένα αλλιώς η δουλειά πια. Δηλαδή, δεν είχε τόσο σημασία και περνούσα καλά πια. Αλλά πέρασα το πρώτο μισό πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, μέχρι να κλείσω την τηλεόραση και τα αυτιά μου, μου πήρε αρκετό καιρό. Και μου κόστησε. Πολύ συχνά άκουγα από ανθρώπους της δουλειάς αυτό που μου λες εσύ, ότι έλα μωρέ τώρα και αυτά. Εγώ δεν μπορώ, στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι πολύ και ειδικά όταν... Μα δεν σου λέω να μη στεναχωριέσαι, όταν... αλλά λέω τι άλλαξε στην τελευταία χρονιά σε σχέση με τις προηγούμενες. Δεν είχες ξανακούσει ποτέ σχόλια τα οποία δεν σου καθόντουσαν καλά και δεν σε στεναχωρούσαν? Ναι, πολλές φορές. Τότε γιατί αλλά αυτή τη φορά ήτανε... σε πείραξε πιο πολύ? Γιατί ήταν συνέχεια και παντού. Είναι μια εκπομπή, ξέρεις, μα το ξέρεις εσύ, ότι είναι στο επίκεντρο, είναι πολύ στοχευμένη εκπομπή. Δεν έχει σημασία ποιος την κάνει. Δηλαδή, είτε ήταν η Ελεονόρα, είτε ήταν η Κατερίνα, είτε ήταν η Βίκη. Mm. Πάντα υπήρχε αυτό. Τώρα, μισό λεπτάκι, μιλάμε γενικώς για τα πρωινά ή μιλάμε για το πρωινό του Αντένα? Δηλαδή, όποιος πάει στο πρωινό του Αντένα, αυτό μου λες. Ή μιλάς γενικώς όποιος μπαίνει στην πρωινή ζώνη? Πρωινά, ναι. Γιατί στην πρωινή ζώνη, ξαναλέω εγώ πάλι, δεν μπήκες τώρα, πέρσι. Ναι, αλλά δεν ήμουν πρωινό ποτέ. Έκανες και εδώ το Σαββατοκύριακο μαζί με την Αταλία. Πρωινό έκανες και με τον Γρηγόρη. Βεβαίως εκεί ήταν ξεκάθαρο ότι ο Γρηγόρης είχε το πρωινό και συμμετέχατε και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, πάλι στην πρωινή ζώνη ήσουν. Ναι, όχι, μου ήταν οικείο σαν πρόγραμμα. Mm. Αλλά δεν μου ήταν οικεί αυτό το. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ εύκολα. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να. Ξέρεις, δεν μπορούσα να βγάλω τον εαυτό μου από αυτό και να το δω σαν μια ξεχωριστή κατάσταση. Στεναχωριόμουν πολύ. Από αυτά που έβλεπα.